Γεια σου, Σταύρο. Καλώς αγκυρλάμε. Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε. Γλύκισμα. Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινα στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα. Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη τάξη. Μπράβο, καλέ. Πόσο είναι το κιλό? 8. Τι 8? 8 δραχμές το κιλό. Δεν μου λες για τερλούς ψάχνεις, ρε Σταύρο. Εμένα με λένε λάμπρος κουντρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Γιατί, κυρλά? Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πώς είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν είναι έτσι δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Πάω και παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έχουν και φθηνότερα. Πάρε καρπούζι. Γιατί να πάρω καρπούζι, δηλαδή? Έχει φθηνότερα. Και τα κάρβουνα έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα, δηλαδή? Άσε με, ρε, άσε με να χαρίζω. Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα. Κόβεις μισό πεπόνι. Και τ' άλλο μισό τι να το κάνω? Θα βρεθεί κανένας άλλος μουστερής να το πάρει. Και αν δεν βγει καλό? Αν δεν βγει καλό να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ, ρε Σταύρο. Μα για στάσου κι εγώ. Μήπως κι εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια? Τότε δεν έχεις μπανάδικο, ρε Σταύρο, έχεις λαχιοφόρο αγορά. Να μην πάρουμε φρούτα λοιπόν, να πάμε να πάρουμε δύο λαϊκά λαχεία. Μα τέλος πάντων τι θέλεις, τίποτα, ρε Σταύρο. Να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα σου, φάτα μόνος σου. Άκου να σου. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα? Και η κεφάλα σου δεν κλειστεί, ξέρεις τι έχει μέσα? Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω. Απαράτα με τσακλαμάρα.